με φόβο και με επενετεί έναν έδιαν ακόμα. Επικαλείστε πανάγαθε, τάχυρον ως εκτήρμον και σπεύσον ως ελεήμον, εις την βοήθεια ανημών, ότι δύνασε βουλό μου. Ιδού πανάγαθε ήρθα να προσευχηθώ. Θέλω να προσευχηθώ, το ξέρεις, είσαι Θεός, αλλά δεν τα καταφέρνω, Κύριε μου. Είμαι τώρα νέος αρχάριος, δεν έχω πείρα, είμαι και διαστραμμένος χαρακτήρας. Αυτά δεν ήταν ανάγκη να τα πω, γιατί τα ξέρεις, είσαι Θεός, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα εξομολογηθώ. Και αυτά με βασανίζουν. Αυτά θέλω να τα πάρεις από πάνω μου. Ήρθα εδώ για να με ελεήσεις, Κύριε μου, και εσύ μου φώναξες. Εγώ δεν σε γνώριζα. Πού εγνώριζα εγώ εσένα? Εγώ εκολυμπούσα με στο τέλμα του κακού και της αμαρτίας και ζητούσα τον θάνατο. Και ήρθες εσύ και με άρπαξες, με ήλκησες και με έφερες εδώ, διότι έτσι αποφάσισες να με ελεήσεις. Έτσι ορκίστηκες εσύ τον εαυτό σου. Δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού. Και εγώ είμαι ακριβώς εκείνος ο αμαρτωλός. Και με τράβηξες από το τέλμα του κακού και του θανάτου. Και με έφερες εδώ, μέσα στην θύρα, μέσα στην αυλή σου, για να μετανοήσω. Λοιπόν, επιμένω, δεν υποχωρώ. Θα μου το δώσεις αυτό. Δεν θα σηκωθώ από εδώ. Ιδού βάζω μάρτυρα αν εσέναν την αυτού αλήθεια. Δεν θα πάψω να χτυπώ το μέτωπο μου εδώ κάτω. Δεν θα πάψω να στενάζω και να ημώζω μπροστά στους εκτιρμούς σου, ώστε να μου δώσεις αυτό που μόταξες. Είσαι Θεός, είσαι η αλήθεια. Δεν με κάλεσες να με κρίνεις, Κύριε μου. Αν ήταν να με κρίνεις, γιατί δεν με φύγες εκεί που ήμουν και ήμουν κατακεκριμένος μόνο μου. Αυτός ο τρόπος της επενετής ανέδειας, κάθε βράδυ να συγκλονίζεται τα σπράγματα του φιλανθρώπου. Και έτσι να δείτε τι ωραία. Τότε γεμίζει η καρδιά σας μέσα φως και αρχίζουν τα κλάματα ύστερα. Και τότε έρχεται αίσθηση σε Θεό και πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά και ορμάτε να τον δείτε, να τον ρουφήξετε, να τον πιάσετε. Και πόσες φορές πιάνει κανείς την εικόνα και τη σφίγγει πάνω του και θέλει να τη βάλει από μέσα. Γιατί δεν έχει άλλον τρόπο να εκφράσει τον πόθο της αγάπης του, την αίσθηση της αγάπης που την έδειξε αυτός. Ήρθε και έγκυξε πάνω στην καρδιά. Έγκυξε πάνω στην καρδιά του μετανοούντος. Να του πει ότι εδώ είμαι, θάρρο, μη φοβάσαι. Μαζί θα βαδίζουμε. Μόνο μη γυρίσεις πίσω.